Καταρχάς να πω εδώ ότι όπως είχαμε σε προηγούμενο χρονική περίοδο αναφέρει, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο μέρος που της αναλογεί καταβάλει όλες τις δυνάμεις εκείνες για να ομαλοποιείται η ροή χρηματοδότησης. Όπως είχαμε πει, μέχρι τέλος του χρόνου λοιπόν, και αυτό ερχόμαστε να ανακοινώσουμε επίσημα σήμερα, δρομολογείται η αποπληρωμή 1057 επιχειρήσεων στη Λέσβο. Συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο είναι 2.341 οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λάβουν συνολικά περίπου 4,5 εκατομμύρια στο Βόρειο Αιγαίο, αναλογεί γύρω στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ για τις 1.057 επιχειρήσεις στην περιφερειακή ενότητα Λέσβου. Αναφερόμαστε λοιπόν στη Λέσβο, τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. Πριν από δύο μέρες μας ήρθε και τυπικά η έγκριση των πιστώσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και από την Τετάρτη 28 12, καθότι χρειάζεται λίγο να γίνει η διεκπεραίωση των εκαθαρίσεων και η προώθηση των καταστάσεων, από την Τετάρτη 28 και μέχρι την Παρασκευή 30 θα έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων που είναι ωφελούμενες. Και να εξηγήσουμε εδώ, αναφερόμαστε στις οφειλές, στις δαπάνες του έτους 21, και το οποίο αναλύεται ως εξής. Ήταν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο δείγμα ελέγχου. Γνωρίζετε ότι από ένα ποσό και πάνω γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στις επιχειρήσεις για την πιστοποίηση των δαπανών, και το σύνολο των επιχειρήσεων του β' εξαμήνου του έτους 21. Επομένως, κλείνουν οι υποχρεώσεις του έτους 21. Είναι μια σημαντική ενίσχυση η οποία έρχεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο. Έχω πει και άλλες φορές ότι υπάρχει απόλυτη κατανόηση και στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων όπως και των πολιτών, καθότι ειδικά αυτά τα έτη της κρίσης, των διαδοχικών κρίσεων, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή καταβάλλεται σίγουρα ενισχύει τον προϋπολογισμό. Εξοφλείται λοιπόν το 2021. Ακριβώς. Το 2022. Το 2022 ανοίγει η πλατφόρμα την επόμενη εβδομάδα για να υποβληθεί το Α εξάμηνο, το οποίο θα ξεκινήσουν οι αποπληρωμές από το Φλεβάρι και έπειτα, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία, αν μου επιτρέπετε, ομαλοποίησης, το έχουμε ξαναπεί, και ο προϋπολογισμός ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή αυτό αποδεικνύει. Και η δικιά μας, αν μου επιτρέπετε, και η δικιά μας βούληση, όχι απλώς να στηρίξουμε το μεταφορικό ζώο. Το μεταφορικό ζώο δύναμη είναι νόμος του κράτους, είναι κομμάτι της εργαλειοθήκης του Υπουργείου μας και δεν αποτελεί ένα προσωρινό μέτρο. Επιτρέψτε μου απλώς αυτό να αναφέρω. Δεν είναι άλλο ένα επίδομα, δεν θέλουμε να έχει επιδοματική λογική. Είναι ένα μέτρο μόνιμου χαρακτήρα για τους νησιώτες. Έχει έρθει για να μείνει. Έχουμε κάνει σημαντικές βελτιώσεις. Μάλιστα, πρόσφατα δημοσιεύσαμε την Κία του σκέλους των καυσίμων, όπου σταδιακά εντάξαμε και την Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο και την Κάλυμνο και όλα τα μικρά νησιά. Άρα πάμε σταδιακά σε μια πλήρη εφαρμογή και στα καύσιμα. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει άμεσα και για τη Λέσβο. Το αναφέρω αυτό γιατί υπήρξε η σχετική... Ναι, και για τα μεγάλα νησιά. Ακριβώς. Βέβαια, εμείς θέλαμε να αντιμετωπίσουμε στο βαθμό των δημοσιονομικών δυνατοτήτων νησιά τα οποία απολαμβάνουν τους προσωρινούς χαμηλούς συντελεστές, σίγουρα να μην είναι άδικο για τα γυπνιάζοντα νησιά που έχουν παραμείνει στο 24. Επομένως, αυτό θα έρθει να επιφέρει λίγο μια ομαλοποίηση και ευελπιστώ ότι το 2023, επειδή γίνονται κάποιες παράλληλες ενέργειες από τη δικιά μας πλευρά να εξασφαλίσουμε μια μονιμοποίηση της χρηματοδότησης όχι πλέον από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά από ευρωπαϊκούς πόρους, θα είμαστε σε θέση να σηκώσουμε το αναγκαίο βάρος που θα αφορά και τα καύσιμα. Να αναφέρω όμως εδώ ότι, όπως είπαμε, δεν είναι ένα επίδομα συγκυριακό για να αντιμετωπιστεί μια έκτακτη κρίση. Το μεταφορικό ισοδύναμο έχει διασφαλιστεί μέσω του τομεακού προγράμματος του Υπουργείου μας μέχρι το 2025, άλλωστε είναι πενταετής ο προγραμματισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Και θέλω να εφησυχάσω, αν θέλετε, τους ωφελούμενους. Υπάρχει μια καθυστέρηση και είναι σημαντική ενίσχυση. Μην ξεχνάμε όμως ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, το μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι όπως έχει νομοθετηθεί, δεν αφορά την κεφαλαιακή ενίσχυση των επιχειρήσεων, αλλά τη μεταφορά της ωφέλης αυτής στους πολίτες, στα προϊόντα. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν ήταν εφικτό και αποδείχθηκε ένα εργαλείο κεφαλαιακής ενίσχυσης. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και με τα επιμελητήρια.
για να βρούμε έναν τρόπο ώστε να υπάρχει ωφέλεια και στους πολίτες, όπως το κάναμε με τα καύσιμα. Ναι. Τα καύσιμα από τη στιγμή που τροποποιήθηκε από την κυβέρνησή μας ο τρόπος εφαρμογής, φύγαμε από την επιχορήγηση των βενζινοπολών και πήγαμε κατευθείαν στην επιχορήγηση των ωφελουμένων πολιτών και επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι προς τα εκεί πάμε. Και αυτό είναι το σωστό. Είναι το σωστό, ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω, πόσα χρήματα δαπανώνται για το μεταφορικό ισοδύναμο? Συνολικά. Έχει ενδιαφέρον, ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Είναι αρκετά σημαντική η πόρη, αν κανείς σκεφτεί ότι τα δημοσιονομικά της χώρας και με τη λογική προέρχεται από χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων το μεταφορικό ισοδύναμο. Όταν σας λέω για εθνικό σκέλος, είναι εθνική χρηματοδότηση. Δεν είναι ευρωπαϊκή πόρη, επομένως αυτό συμπιέζει ή δυσκολεύει τις καταστάσεις όταν έχεις δημοσιονομικές δυσκολίες λόγω εκτάκτων κρίσεων. Αυτό συνέβη ακριβώς. Όμως, αν μου επιτρέψετε να σας πω λίγο τα νούμερα, όταν ξεκίνησε το μέτρο το 2018, το Υπουργείο τότε είχε πληρώσει 2,2 εκατομμύρια, ήταν η αρχή. Σταδιακά τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας το 2022 στο μεγαλύτερο ποσό που τελικά θα έχει διαθέσει, φέτος φτάνουμε στα 71 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα. Πραγματική ρευστότητα, το οποίο έχει, να μου επιτρέψετε λίγο την έκφραση, έχει πέσει στον νησιωτικό χώρο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι αμεληταίο. Εκείνο που έχει δημιουργήσει ενδεχομένως, και δεν αναφέρομαι τώρα, αν μου επιτρέπετε, στις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις που δυστυχώς πάντα υπάρχουν, η πραγματικότητα και οι αριθμοί λένε ότι 71 εκατομμύρια το 2022 έπεσαν στα νησιά. Έπεσαν σε επιχειρήσεις, έπεσαν σε πολίτες και σίγουρα μαζί με όλες τις άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ήρθαν να καλύψουν ένα σημαντικό κενό που έχει δημιουργηθεί λόγω των διαδοχικών κρίσεων, είτε είναι σε ό,τι αφορά τα νησιά μας εδώ η μεταναστευτική κρίση, ναι, η πανδημία, η ενεργειακή και κλιματική κρίση. Σίγουρα πάντως, να ξέρετε, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, και κάθε φορά δεν θα κουραστώ να το λέω, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλα τα στελέχη, είναι άνθρωποι εδώ από τη Μυτιλήνη, οι οποίοι μάχονται για να υπερασπιστούν την νησιωτικότητα για όλους τους νησιώτες, όχι μόνο για τους Μυτιλινιούς. Και είναι και γνωρίζουν και την πραγματικότητα, το τι ισχύει στα νησιά μας. Ακριβώς, και τους εκτιμώ βαθύτητα και δημοσίως θέλω να τους ευχαριστήσω, διότι αυτή τη στιγμή μυθιμερών παλεύουμε για να διεκπαιρεώσουμε πληρωμές και καθαρίσεις. Είμαστε μια μικρή και έντιμη ομάδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας ναι. πω ότι έχουμε καταφέρει, πέραν από τις επιχειρήσεις τώρα που είναι συνολικά στη χώρα, να ξέρετε, είναι 10.075 νησιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα λάβουν περίπου 22,9 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορέσουμε να καταβάλουμε σε 134.000 πολίτες. Αυτό θα σας ρωτούσα, τι γίνεται, ναι, με τις εκκρεμότητες τους πολίτες. Εκεί λοιπόν θα μπορέσουμε να διαθέσουμε περίπου 7 εκατομμύρια από τα 30 τα οποία έχουμε δεσμεύσει μέχρι τέλος του 2022. Λοιπόν, να δώσουμε και στους πολίτες, είναι ένα διάστημα το οποίο καλύπτει κυρίως από το Φλεβάρι μέχρι τον Απρίλη, γιατί έχουμε καταβάλει περί τα μέσα του Φλεβάρι του 2022. Επομένως, και αυτά τα χρήματα θα διατεθούν. Δίνεται μία μάχη, να σας πω την αλήθεια, μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι καταστάσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά θα διατεθεί. Να τα καταφέρετε και να πάψουν και οι γκρίνες. Εννοείται. Μην ανησυχείτε, και ειδικά αυτό που αφορά και τους πολίτες, θα μπορέσουν να έχουν να πιστωθούν λογαριασμοί και αυτό να είναι μία ενίσχυση. Είναι πράγματα που έχουν γίνει και το Γενάρη και το Φλεβάρι. Η δέσμευση, όπως το κάναμε και πέρυσι, αν θυμάστε, και μάλιστα από τη συχνότητά σας το είχα αναφέρει ξανά πρώτη φορά, το Γενάρη θα έχουμε μια συμπληρωματική χρηματοδότηση από το νέο προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να ρίξουμε χρήματα στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει έναντι των πολιτών μέχρι και τις μετακινήσεις σίγουρα του Σεπτεμβρίου του 2022. Και είναι ικανό ποσό, είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια, τα οποία θα τα διαθέσουμε άμεσα και το Γενάρη. Θεωρώ ότι μέχρι τα τέλη του Γενάρη θα έχει αποπληρωθεί. Επομένως, θα επανέλθει μια φυσιολογική ομαλότητα στη διαφορά των καταβολών.